Δεν ξέρω είχε... πότε είχατε πάει, αν μου πείτε, θα σας πω. Επί Νέας Δημοκρατίας, το 2007-2008 θυμάστε. Η Νέα Δημοκρατία είχε κάνει δύο κυβερνητικές. Λέω λοιπόν, επί Κώστα Καραμαλή με τις φωτιές. Λέω λοιπόν το εξής. Του είπε του Κώστα Καραμαλή, έχω 10 βουλευτές, θα σε ρίξουν. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε κάθε εθνικό μέτρο και κάθε εθνική προοπτική. Το ήταν καλά, κύριε Τζαβάρα. Ήταν καλά να στηρίζουμε τη Δημοκρατία. Στηρίζουμε το κόμμα που κυβερνά, γιατί επιχειρούμε να στηρίξουμε την Ελλάδα. Αν δεν το καταλαβαίνετε, τα δύο κόμματα εξουσίας. Το λέτε σοβαρά τώρα. Δηλαδή στηρίζετε αυτό το κόμμα που κυβερνά, ανεξάρτητα από τα κακά που έχει προκαλέσει σε αυτόν τον τόπο. Ανεξάρτητα από τα λεπτά. Κύριε Τζαβάρα, έχετε αντιληφθεί που έχετε οδηγήσει στην Ελλάδα. Έχετε αντιληφθεί. Έχετε καταλάβει. Εγώ κυβέρνησα. Μια κυβέρνηση η οποία είναι άδικη για τους άνθρωποι. Σας ακούει ο κόσμος. Προφανώς δεν έχετε καταλάβει. Σας ακούει. Δύο χρόνια σας τώρα. Σας ακούει ο κόσμος. Τόπος αυτός στενάζει. Ευτυχώς σας ακούνε και στην Ηλία. Βεβαίως με ακούνε. Όταν και όχι μόνο με ακούνε αν θέλετε. Με καμαρώνουν στην Ηλία. Και ξέρετε γιατί. Κάνει το δάχτυλο, γιατί ξέρω και μιλάω στο δικαστήριο με τη γλώσσα της αλήθειας. Χωρίς να ταυτίζομαι από κανένα τεχνητό εμείς. Και από καμία ιδιοτέλεια. Θα μάθω, γι' αυτό λοιπόν στην Ηλία μου. Κύριε Τζαβάρα, θα μάθω να ακούτε. Εγώ δεν θέλω να σε μαζί σα. Επιχειρούν να σα πω ότι 40 χρόνια κυβερνάνε δύο κόμματα. Όχι ο Βελόπουλο. Και θα απολογηθώ εγώ για τα εγκλήματα δικά σα. Ούτε κι εγώ θα απολογηθώ για τίποτα. Μπράβο, είστε νέο βουλευτή. Κάντε αυτοκριτική. Δεν σα ακούω. Αλλά ω αλαζόνε βγαίνετε στα παράθυρα και λέτε δεν κυβέρνησε καθόλου εσεί ή το κόμμα σα. Όχι εσεί. Κύριε, τώρα λέω λοιπόν το εξή. Το οποίο απασχολεί όλο τον κόσμο. Λέω λοιπόν το εξή. Αυτού μπορείτε να τοποθετηθείτε. Να σα πω εγώ. Να κάνουν μια κοινή πρόταση οι φοροφυγάδες να βγουν τα αυτή την κυβέρνηση με τη συνένεση σας. Να μιλήσω. Την καλύπτεται αυτή την κυβέρνηση με εγώ. Τη συνένεση σας. Σε μένα μιλάτε. Που δεν τολμάτε να πείτε το όνομα Ρότσιλντ. Σαν κόμμα. Που δεν μιλάτε. Δεν στείλατε κανένα στην φυλακή. Μιλάει η Νέα Δημοκρατία που η Γκόλμα Σάκς αλώνησε επί ημερών σας. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Να ξέρετε, τι να σας πω. Δεν μπορεί όταν δίνετε ζήτημα Τζαβάρα, για τα κακά και τα δεινά που έχει επισορεύσει αυτή η κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο να ψάχνουμε να πετάμε την μπάλα στην εξέδρα ψάχνοντας να πάμε πριν από ένα απλό επιχείρημα. Ξεκινήσαμε. Κύριε Παυλόπουλε, θα πω κάτι. Το χείριστο μειονέκτημα του πολιτικού βίου είναι η έλλειψη αυτοκριτικής. Κύριε Βελόπουλε, ακούστε με παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ. Πάμε και στην κυρία Διαματοπούλου, διότι παρακολουθεί το διάλογό σας και δεν έχει παρέμει. Ναι, κυρία Διαματοπούλου. Προφανώς ο κύριος Τζαβάρας ξύπνησε σε αυτή τη χώρα τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν είχε αντιληφθεί τι γινότανε τόσα χρόνια. Πώς το κράτος που η Νέα Δημοκρατία είπε ότι θα επανιδρύσει κατέληξε με 36 1981 τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Σας σεβάστηκα κύριε Τζαβάρα και ζητώ να με σεβαστείτε όταν μιλάω. Δεν με σεβαστήκατε απολύτως. Εσείς ανήκετε στην πολιτική σχολή που βαφτίζει το μήλο πορτοκάλι για μικροκομματικούς λόγους. Όταν λέτε τη συνένεση ότι δεν δίνουμε συνένεση προφανώς αλλά ακολουθούμε υπεύθυνη στάση. Βαφτίζετε το μήλο πορτοκάλι. Λυπάμαι. Λοιπόν, εγώ τέτοια τρίκ δεν θα κάνω. Ούτε θα πέσω σε αυτό το στυλ διαλόγου. Ελάτε κυρία Διαματοπούλου, παρακαλώ. Να θυμίσω λοιπόν τι άφησε η Νέα Δημοκρατία πίσω της έτσι λίγο σύντομα, γιατί για το είναι καλύτερα. Προκλητικό να έρχονται οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ως τιμητές αυτή τη στιγμή. Κύριο Γιούγκερ. Μία οικονομία διαλυμένη, μία οικονομία που παρά το γεγονός ότι το κράτος σπατάλησε 36 δισεκατομμύρια το 2009, πέτυχε ύφεση 2%. Πολύ πρωτότυπο, που σημαίνει ότι παρά το γεγονός ότι σπαταλήσατε τόσα λεφτά, δεν καταφέρατε ούτε να έχετε έστω και θετικό ρυθμό ανάπτυξης. Από εκεί και πέρα, ένα κράτος διαλυμένο, ένα κράτος που οφείλεται, και εκεί θέλω να είμαι δίκαιη, δεν ήταν μόνο η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία βέβαια έδωσε τη χαριστική βολή με την ανεύθυνη στάση της κυβέρνησης και τη φυγή της μετά, εγκρυπτό, μας πιάσατε κυριολεκτικά στον ύπνο που λένε, κλείσατε το Μάιο του 2009 τη Βουλή και μας πήγατε σε εκλογές, κοιμόμενοι εμείς ότι το έλλειμμα ήταν 6% όταν το έλλειμμα πέταγε σε διψήφιους αριθμούς. Λοιπόν, τώρα το έλλειμμα σε ποια φάση βρίσκεται μας λέτε? Στη φάση που χαμηλώνει, που προσπαθούμε και κάνει θυσίες ο ελληνικός λαός, 5% χαμήλωσε το προηγούμενο έτος και βαίνει μειούμενο συνεχώς. Διαστρέφεται και τα νούμερα. Κύριε Τζαβάρα, δεν θέλετε να ακούσω, το καταλαβαίνω. Θα σας θυμίσω ότι σε αυτή τη χώρα, πέρα από την πολύ δύσκολη κατάσταση, θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Τζαβάρα, με τα χαράς, κύριε Παυλόπουλε, κύριε Τζαβάρα, σας ζητώ συγγνώμη. Κυρία Διαματοπούλου, θα ήθελα αλήθεια να μου πείτε με ποιο πολιτικό θάρρος μπορεί η κυβέρνηση να εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει νέα μέτρα από τους πολίτες.
μετά από τις πιέσεις που ασκεί τώρα η Τρόικα και βλέπει ότι σε όλα τα μεγέθη, μα σε όλους τους στόχους, έχετε πέσει έξω. Δεν φτάνει που βάζετε μέτρα τα οποία δεν μπορείτε να εφαρμόζετε. Δεν φτάνει που ανεβάζετε τον πύχη εκεί που δεν μπορείτε να το φτάσετε. Τελικά τη μία μετά την άλλη τις φορές περνάτε κάτω από τον πύχη και βγαίνετε στους πολίτες και τους λέτε πρέπει να πάμε σε νέα μέτρα γιατί δεν καταφέραμε να πάρουμε να εισπράξουμε τα προσδοκόμενα. Να θυμίσω κύριε Παυλόπουλε ότι πόσες στα φορές θα συνεχιστεί χρόνια, αυτό το έργο. Ότι και στα περασμένα χρόνια που είχαμε πολύ διαφορετικές οικονομικές συνθήκες και πολύ καλύτερες, είχαμε ελλείμματα, ναι. Πόσο μάλλον τώρα, πόσο είχαμε ανεργία 26% όσοι εκτιμάει η ΕΣΕ, κυρία Διαμαντοπούλου. Δεν πιστεύω είχαμε ύφεση πάνω από 5,5%. Γιατί αυτή η κυβέρνηση ξέρει ότι έχει εξαντληθεί, ότι έχει βάλει μεγάλη πλάτη ο ελληνικός λαός. Έχει εξαντληθεί και στους καυγάδες είναι μεταξύ της, κύριε κυβέρνηση, κύριε Διαμαντοπούλου. Κύριε Κωνσταντάτο, καυγάδες είχαμε σήμερα τον κύριο Ρέπα με τον κύριο Ραγκούση. Υπάρχουν φαινόμενα όλο το καλοκαίρι καυγάδες είχαμε. Έργο δεν βλέπουμε. Αυτό είναι αλήθεια, δεν θα διαφωνήσω. Υπάρχουν κάποια φαινόμενα έλλειψης συντονισμού που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν σε αυτή την κρίσιμη φάση που ο πολίτης θέλει να νιώσει ότι υπάρχει. Πώς είπατε? Φαντάζομαι ότι τον συντονισμό τον έχει ο Πρωθυπουργός. Την ευθύνη του συντονισμού την έχει ο Πρωθυπουργός. Κοιτάξτε, μέσα σε μια κυβέρνηση φαινόμενα υπάρχουν για διάφορους λόγους και μέσα σε μια κρίση υπάρχουν και διάφορες απόψεις για την αντιμετώπιση της. Από εκεί και πέρα να θυμίσω όμως ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η μόνη κυβέρνηση η οποία άλλαξε το απόρριτο των τραπεζικών καταθέσεων, η οποία θα φορολογήσει, είμαστε στην τελική ευθεία, θα φορολογήσει τις καταθέσεις στην Ελβετία και στους φορολογικούς παραδείσους. Ναι κύριε Τζαβάρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κάποιοι μεγάλοι πατριώτες έβγαλαν τα λεφτά του στο εξωτερικό και αυτό περιμένουν τη χώρα τον να χρεοκοπήσει. Και τη εκεί που κοντάρει ο κύριο Σαμαράς. Δεν αισθάνεστε καθόλου την ανάγκη να ζητήσετε μια συγγνώμη. Εκεί και που μας λέτε τώρα συγγνώμη ότι πρέπει να ζητήσετε εσείς που μας κρατήσατε σε ύπνο σε όλο το 2009. Γιατί δεν ζητάει το άνοιγμα των λογαριασμών από την κυρία Μέρκελ? Να γιατί δεν πηγαίνει στη Siemens να τη ζητήσει τα χρήματα, τα 2 δισεκατομμύρια που οι δικοί σας οι βουλευτές έχουν αποφασίσει ότι μας προστάει? Γιατί δεν παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες? Γιατί κοροϊδεύεται μονίμως τον κόσμο? Αυτή η επινόηση με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες έχουν αναλάβει κατά αυτόν τον αδιαφανή, κατά αυτόν τον ευτελή τρόπο να εκμεταλλεύονται πελατειακά ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη να δουλέψουν, γι' αυτό ακριβώς δεν πρέπει να ντρέπεστε. Ευχαριστώ πολύ και την κυρία Διαμαντοπούλου και τον κύριο Τζαβάρα. Κυρία Διαμαντοπούλου, δεν έχω χρόνο, παρακαλώ. Γι' αυτό θα πάω σε 1% και δύο μαζί στις επόμενες εκλογές. Αυτό το ύφος, με αυτή τη φασαρία, πού να βγάλει άκρη ο κόσμος και να καταλάβει τον Ανδρέα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τζαβάρα. Παρακαλώ, άστο, κύριε Τζαβάρα, άστο. Είστε και την πόρτα, το χάσες, κύριε Τζαβάρα, μου το χάσες. Παρακαλώ πολύ, σας ευχαριστώ. Το μέγεθος των εγκλημάτων που έχουν διαπράξει στη Λιβύη τόσο οι δυνάμεις του καθεστώτος όσο και οι αντάρτες αποκαλύπτουν τώρα οι ανθρωπιστικές οργανώσεις. Την ίδια στιγμή η οργισμένη αντίδραση του Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου προκάλεσε η απόφαση της Αλγερίας να παρέχει άσυλο στην κόρη του Καντάφη. Στην Αλγερία, που βρίσκεται μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας της, η 30χρονη κόρη του Μουαμάρ Καντάφη, Αΐσα, έφερε σήμερα στον κόσμο ένα κοριτσάκι το οποίο πήρε το όνομα Σάφη από τη γιαγιά της. Μητέρα και κόρη, σύμφωνα με αλγερινούς αξιωματούχους, είναι καλά στην υγεία τους. She was called the Arab Claudia Schiffer, always glam, blonde and perfectly tanned out. You can actually see amazingly in this picture that she's holding what looks like a little baby bump. This picture was taken back in April. Μαζί με τη μητέρα της Σάφια και τα δύο της αδέρφια Χάνιμπαλ και Μοχάμετ, είχαν εισέλθει το πρωί της Δευτέρα στη χώρα, εξοργίζοντας με αυτόν τον τρόπο το Μεταβατικό Εθνικό Συμβούλιο που έκανε λόγο για εχθρική πράξη απέναντι στο λαό της Λιβύης. An act of aggression against the Libyan people and their wishes and aspirations. We will use all legal measures to extradite these criminals and put them on trial. Από την πλευρά τους, οι αλγερινές αρχές επαναλαμβάνουν ότι πήραν την άδεια εισόδου στη χώρα καθαρά για ανθρωπιστικούς λόγους και ότι σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν την Αλγερία ως πέρασμα προς τρίτη χώρα. And they have been granted access to the territory on humanitarian ground, where women and children and even the two sons are to the knowledge of everybody do not hold any public office to my knowledge and they are not on any
particular list on the part of the international community. Η τύχη του Καντάφη εξακολουθεί να αγνοείται, ενώ το βρετανικό δίκτυο Sky News μετέδωσε ότι φέρεται να είχε εγκαταλείψει την Τρίπολη προς την νότια πόλη Σέπχα, σύμφωνα με τη μαρτυρία ενός σωματοφύλακα του γιου του Χαμής. Άλλοι πάλι θεωρούν ότι μπορεί να κρύβεται στο προπύργιο των πιστών του Μπανί Ουάλιτ μαζί με τους γιους του Σαάντι και Σαΐφ. Καντάφη could be another Osama bin Laden. We used to wait for Osama bin Laden videotape and audio tape. If he survives actually, we will be waiting for him and it will be the headlines. And that's what he wants exactly. Οι αντικαθεστωτικοί ανακοίνωσαν πως ο γιος του Χαμής, επικεφαλής μιας εκ των ισχυρότερων στρατιωτικών μονάδων του Καντάφη, έχει σκοτωθεί σε μάχη κοντά στην Τρίπολη. Όμως ξένοι ανταποκριτές αμφισβητούν την εγκυρότητα της είδησης. The National Transitional Council has admitted already that they lied last week when they said that three of Gaddafi's sons were captured. It was an effort, they say, to get Gaddafi loyalists to put down their weapons. They've offered no proof that Khamis is dead. So I think we have to take this at less than face value. Στο δρόμο προς τη Σύρτη, γενέτειρα του Καντάφη, οι μάχες συνεχίζονται. Αντάρτες σταματούν όποιον προσπαθεί να ξεφύγει, όπως αυτόν τον οδηγό που καταφέρει να βγει από το φλεγόμενο όχημά του, βαριά όμως τραυματισμένος. Την ίδια ώρα, εκθέσεις ανθρωπιστικών οργανώσεων αποκαλύπτουν το μέγεθος των εγκλημάτων και της βαρβαρότητας που έχουν διαπράξει κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, τόσο οι δυνάμεις του Καντάφη όσο και οι αντάρτες. Στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επέστρεψε ο Ντομινίκ Στροσκάν για να αποχαιρετήσει το προσωπικό του οργανισμού μετά το τέλος της περιπέτειάς του και την απόσυρση των κατηγοριών για βιασμό που τον βάλλαν. Πάμε στον Παναγιώτη Χατζιμπαΐλο να μας πει περισσότερα. Παναγιώτη. Ο πρώην ισχυρός άνδρας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου επέστρεψε στα γραφεία του οργανισμού λίγες ημέρες μετά την απόσυρση των κατηγοριών σε βάρος του από δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Ο Ντομινίκ Στροσκάν, κατά τη διάρκεια της σύντομης ομιλίας του στο κατάμεστο αμφιθέατρο του οργανισμού, απολογήθηκε προς το προσωπικό που τον υποδέχτηκε με ένα θερμό χειροκρότημα. Ο πρώην επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έφτασε στον οργανισμό οδηγώντας ο ίδιος το αυτοκίνητό του, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του. Είχε σύντομη συνάντηση με την διάδοχό του Κριστίν Λαγκάρτ, ενώ είχε την ευκαιρία να μπει και αντίο σε υψηλόβαθμα στελέχη του οργανισμού. Να πούμε ότι ο Ντομινίκ Στροσκάν παραιτήθηκε από τη θέση του ως επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τον περασμένο Μάιο, μετά από καταγγελίες της Ναφισά του Ντιάλο, καμαριέρα στο ξενοδοχείο Σοφιτέλ, ότι την κακοποίησε σεξουαλικά. Την γνωστή ιστορία, μην την επαναλάβουμε. Τώρα, πάμε να δούμε την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος πάντοτε βρίσκει έναν τρόπο να εντυπωσιάσει. Αυτή τη φορά ανέβηκε σε Harley. Ακριβώς, οδηγώντας μία τρίκυκλη Harley Davidson πολλών κυβικών και φορώντας ανάλογα ρούχα, ο 58χρονος πρωθυπουργός της Ρωσίας ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος εμφανίστηκε με μαύρο δερμάτινο μπουφάν, τον βλέπουμε και στα πλάνα μας, και εμπότες, αλλά χωρίς κράνος, να ηγείται μιας πομπής μοτοσυκλετιστών, έλαβε μέρος σε φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε πάνω σε πολεμικό πλοίο της Σοβιετικής εποχής στο Νοβοροσίσκ, με αφορμή την επέτειο απελευθέρωσης της πόλης κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Φαντάζομαι είχαν αποκλείσει τους δρόμους. Λογικό είναι αυτό. Φαντάζομαι και εγώ. Πώς να φορέσει κάποιος, Παναγιώτη μου, δεν θα έκανε εκλογική εκστρατεία. Μια βόλτα θα έκανε μόνο. Να πούμε ότι μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του, επικαλέστηκε και τους κανόνες οδικής ασφάλειας. Γι' αυτό τονίζω ότι δεν φορούσε ο ίδιος κράνος. Μάλιστα. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Παναγιώτη Χατζιμπαΐλο.